Γεια σας. Είμαστε εδώ με τον ρευματολόγο ενηλίκων και παιδών, τον Κωνσταντίνο Τέμπο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα αυτοάνοσα νοσήματα. Τι είναι, πώς προκαλούνται. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα, τι είναι τα αυτοάνοσα, πώς προκαλούνται. Είχα ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι μια μάστιγα, θεωρώ, έτσι, της εποχής. Μάστιγα. Τα αυτοάνοσα έχουν φτάσει, έχουν υπερβεί τα 350, αύξηση κατά 350%. Και ο λόγος είναι, όπως τα έχω μελετήσει και τα μελετώ, είναι η ζωή της πόλης. Θα σου πω ποιοι παράγοντες οδηγούν στα αυτοάνοσα. Πρώτα απ' όλα το 30% είναι κληρονομικό. Αν ένας άνθρωπος έχει ένα αυτοάνοσο νόσημα, π.χ. Χασιμότο, που είναι το κυριότερο αυτοάνοσο και το συχνότερο αυτοάνοσο νόσημα, και στο οποίο δυστυχώς ο κόσμος και οι γιατροί δεν δίνουν σημασία. Γιατί λέω και οι γιατροί? Διότι όποιος έχει ένα αυτοάνοσο μπορεί να πάθει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο μέχρι τέλος της ζωής του. Mm-hmm. Όταν λέω Χασιμότο, λέγεται αυτοάνωση νόσους θυροειδού. Δηλαδή, ο οργανισμός βλέπει τα κύτταρα τα οποία παράγουν θυρορμόνη από το θυροειδή μας και τα καταστρέφει, νομίζοντας ότι είναι ξένα. Αμολάει τα αντισώματά του, νομίζοντας ότι είναι εχθρικά τα κύτταρα του θυροειδή, με αποτέλεσμα να προκαλεί υποθυροειδισμό. Χωρίς θυρορμόνη δεν υπάρχει και ζωή, όπως είχαμε πει με την κορτιζόνη. Το ίδιο συμβαίνει, τα αυτοάνοσα έχουν διαφορετικούς στόχους. Μπορεί το οργανισμός να δει τα κύτταρα του εντέρου, να τα θεωρήσει ξένα και να κάνει ελκώδη κολίτιδα. Μπορεί να δει τα κύτταρα του εγκεφάλου και να νομίζει ότι είναι ξένα, να τα καταστρέψει και να κάνει Αλτσχάιμερ ή να κάνει Πάρκινσον. Ένα φαινόμενο που διαπίστωσα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ποια είναι τα αυτοάνοσα. Με ρωτούν πολλοί, το Αλτσχάιμερ είναι αυτοάνοσο? Ούτε και εγώ το ξέρω ειλικρινά. Το Πάρκινσον είναι αυτοάνοσο? Μετά, υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που λέγεται σύνδρομο πολλαπλών αυτοάνοσων νοσημάτων. Όπως είπαμε, ένας άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει 4 αυτοάνοσα νοσήματα στη ζωή του. Αυτό λέγεται multiple autoimmune syndrome, σύνδρομο πολλαπλών αυτοάνοσων. Είναι καταπληκτικό. Ένα άλλο φαινόμενο άκουσον είναι η κοιλιοκάκη, η οποία είναι αυτοάνοσο νόσημα. Όποιος έχει κοιλιοκάκη, δηλαδή δυσαπορρόφηση των τροφών από το έντερο, λόγω ευαισθησίας στη γλουτένη, που είναι μια πρωτεΐνη στα δημητριακά, αυτός έχει δικαίωμα, σε εισαγωγικά, να πάθει 7 αυτοάνοσα. 7 αυτοάνοσα. Χασιμότο, ρευματοειδή, κοιλιοκάκη, λύκο, σκληροδερμία, σκληρή κατάσταση. Το διανοήσει τι έχει πάθει ο άνθρωπος και ποιος είναι ο λόγος που παθαίνουμε αυτοάνοσα. Πρώτον, 30% κληρονομικότητα και 70% αποκτάμε τα αυτοάνοσά μας στη διάρκεια της ζωής μας. Τι, η αιτία των αυτοάνοσων είναι άγνωστη. Δεν ξέρουμε γιατί μπαίνει μέσα στον οργανισμό μας και διαταράσσει την αυτοανοσία. Η εκτίμηση του Κωνσταντίνου Τέμπου τι είναι? Η εμπειρία, η μεγάλη όμως, που έχεις. Υπάρχουν όμως παράγοντες, έμεσοι παράγοντες που το πυροδοτούν, που δίνουν το έναυσμα. Την αιτία δεν ξέρουμε. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι κάποιος ιός που μπαίνει μέσα και μας χαλάει έτσι απλά το νοσοποιητικό. Αλλά εκτός αυτού υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που πυροδοτούν τα αυτοάνοσα. Η κακή διατροφή, η ρήπανση της ατμόσφαιρας, η δηλητηρίαση από βαριά μέταλλα, το χλωριωμένο νερό που βλάπτει το μικροβίωμα. Υπάρχει λοιπόν ισχυρή συσχέτιση των αυτοάνοσων νοσημάτων με το κακό μικροβίωμα, με τη δυσβίωση, με τη διαταραχή της μικροχλωρίδας, τη διαταραχή της αναλογίας καλών προς κακά βακτήρια, κάτι το οποίο δεν είχαμε ιδέα. Άρα, γι' αυτό και οι διατροφολόγοι και όσοι ασχολούνται με την ιατρική του μικροβιώματος λένε, κάθε άνθρωπος στον πλανήτη μας πρέπει να κάνει έναν έλεγχο του μικροβιώματος του εντέρου του, να δει μήπως έχει δυσβίωση, να ξέρει σε τι σημείο είναι το νοσοποιητικό του. Αλλά ποια είναι η δυσκολία? Επειδή είναι ειδική εξέταση και ακριβή και δεν αναγνωρίζεται από τον ΕΟΠΗ, ο κόσμος δυστυχώς, το βλέπω εδώ κάθε μέρα, δυσανασχετεί
Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω οικονομικά. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, πιθανώς, η εξέταση αυτή να αναγνωριστεί και να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ. Γιατί είναι ακριβή. Θα πρέπει να γίνει, εκ των πραγμάτων. Πρέπει κάποτε να γίνει, γιατί είναι ανάγκη μεγάλη. Άλλος τρόπος αντιμετώπισης έτσι υπάρχει. Των αυτοάνωσων νοσημάτων. Ναι. Ο τρόπος είναι πρώτα απ' όλα ένας άνθρωπος που έχει χασιμότο πάλι. Πρέπει να ψάξεις να δεις μήπως έχει δεύτερο αυτοάνωσο μέσα του χωρίς να το έχει πάρει είδηση. Τα αυτοάνωσα νοσήματα για να εμφανιστούν θέλουν κάποια χρόνια. Από 6 μήνες μέχρι 19 χρόνια. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις μέσα σου ένα δεύτερο ή ένα τρίτο αυτοάνωσο και να μην το ξέρεις. Και να εκδηλωθεί μετά από 10 χρόνια. Ναι. Κλινικά εννοώ με συμπτώματα. Άρα εγώ πώς προσεγγίζω προσωπικά τα αυτοάνωσα. Έχεις χασιμότο επειδή είχε ο πατέρας σου και η μητέρα σου είχε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έχετε μια ωραία οικογένεια, ευτυχισμένη με αυτοάνωσο. Αυτό σημαίνει ότι εσύ θα πάρεις το αυτοάνωσο από τους γονείς σου, θα το μεταδώσεις στα παιδιά σου και πάει λέγοντας. Άρα, πρέπει εκ των προτέρων να ξέρεις σε ποιο σημείο, πόσα και ποια αυτοάνωσα έχεις. Να πάρεις τα μέτρα σου. Και τι μέτρα θα πάρεις. Π.χ. θα κόψεις το κάπνισμα. Αφού λέμε ότι το κάπνισμα επιδεινώνει και δημιουργεί αυτοάνωσα, εσύ αν έχεις ένα, σου πω ότι έχεις χασιμότο και ότι θα κάνεις ένα δεύτερο αυτοάνωσο και καπνίζεις και πίνεις χλωριόμενο νερό και κάνεις κακή διατροφή, τι θα κάνεις. Εντάξει, εκ των πραγμάτων πρέπει να κόψω κάποια πράγματα. Δεν πρέπει. Αυτό δεν θα το κάνεις μόνο για σένα, θα το κάνεις και για τους απογόνους. Διότι αν κάποια στιγμή ο απογονός σου εμφανίσει ένα αυτοάνωσο νόσημα που κληρονόμησε από σένα, θα τα βάλει και μαζί σου. Θα σου πει, δεν σε είχε ενημερώσει ο γιατρός ότι έχεις 1, 2, 3 αυτοάνωσα και ότι έχεις 30% πιθανότητα να κάνεις ένα... Γιατί με έκανες εμένα, με σκλήρεις κατά πλάκας. Ναι. Ενώ το ήξερες από πριν. Μάλιστα. Εγώ προτείνω, έχω τη σκέψη, όπως γινόταν κάποτε για τη μεσογειακή αναιμία, ένας προγεννητικός έλεγχος, να δούμε αν κάποιος έχει αυτοάνωσο νόσημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τέμπο. Ήταν ο Κωνσταντίνος Τέμπος, ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας. Για περισσότερα βιντεάκια, ενημερωτικά και εκπομπές με τον Κωνσταντίνο τον Τέμπο, πατήστε στην εγγραφή και το κουδουνάκι και θα δείτε πολύ περισσότερα ενημερωτικά βίντεο.